Η κυβέρνηση κάνει για δεύτερη φορά το ίδιο λάθος. Καλλιεργεί τον εφησυχασμό. Μετατρέπει το εμβόλιο σε άλοθη για να μην προχωρήσει στα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Μέσα σε 1,5 μήνα έχουμε θρηνήσει 3.322 συμπολίτες μας. Μετά από αυτό, η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλάει για πετυχημένη διαχείριση πανδημίας. Η χώρα χρειάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα περιλαμβάνει μέτρα στήριξης στους χώρους εργασίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Θα περιλαμβάνει τη συνταγογράφηση και τη μαζική διεξαγωγή των τεστ, την στήριξη των ηρώων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο.